Είμαι η Ελευθερία Κόλλια, δημοσιογράφος και έχω γράψει το βιβλίο «Στα χρόνια του Χρήστου Λαμπράκη». Η εκδόση Πατάκη μου έδωσε την ευκαιρία να υλοποιήσω αυτή την ιδέα που είχα. Είναι 760 σελίδες, αλλά το βιβλίο διαβάζεται εύκολα. Αυτό πρέπει να το τονίσω. Συμμετέχουν 61 αφηγηματικοί πρωταγωνιστές, οι οποίοι νομίζω συναγωνίζονται ένας τον άλλον στην πρωτοτυπία και στο ενδιαφέρον της αφήγησης. Έχετε δει τι λέει ο Θόδωρος Ρουσόπουλος για τη σχέση του Χρήστου Λαμπράκη και του Κώστα Καραμαλή, ή τι λέει ο Χρήστος Μεμής για το τέλος του Δόλ, για την κατάρρευση του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη, η Χριστίνα Ψυχάρη, η Δήμητρα Κρουστάλη για τους έμπιστους του Κώστα Σιμίτη. Ο Στέλιος Κούλογλου μιλάει για την εποχή Κοσκοτά. Η Άννη Ποδηματά λέει για τα μυστικά του Foreign Office που ήρθαν στα χέρια της και αντιστάθηκε σε μεγάλο πειρασμό. Ο Κοσμάς Βίδος μιλάει για τη Λυρική και το Μέγαρο, για την Αγνή Μπάλτσα και την πρώτη του συνάντηση. Η Μυρτώλο Βέρδου θυμάται ποιοι ήταν στην εφημερίδα εκείνη την εποχή. Ο Νίκος Αμανίτης, ως διευθυντής του Β, μιλάει για την επιτυχία περιοδικών ειδικού τύπου στο συγκρότημα. Ο Γιάννης Ταλάντης, ο προσωπικός οδηγός του Χρήστου Λαμπράκη, μιλά για το πώς τον γνώρισε εκείνος στη στενή προσωπική του σχέση. Ο Γιάννης Πρετεντέρης, η Έφημη Τόση, ο Παύλος Παπαχριστοφίλου και ο Νίκος Πεφάνης δίνουν με χαρακτηριστικό, γλαφυρό τρόπο την εικόνα για τα οικονομικά του συγκροτήματος, καθένας για διαφορετική περίοδο. Ο Γιώργος Λακόπουλος και ο Παντελής Καψής μιλούν για την εποχή του 80 με χαρακτηριστικό τρόπο. Ο Καψής μάλιστα θυμάται την εποχή μιας μεγάλης δημοσιογραφικής επιτυχίας με τις υποκλοπές. Η Λιάνα Κανέλη θυμάται το Χρήστο Λαμπράκη όπως το γνώρισε, σε στενό προσωπικό επίπεδο. Το βιβλίο αυτό δεν είναι αγιογραφία του Χρήστου Λαμπράκη, νομίζω και ο ίδιος δεν θα συμφωνούσε σε μια τέτοια ιδέα. Είναι όμως αντιπροσωπευτικό, νομίζω, της προσωπικότητας, της πολύπλευρης, ανήσυχης προσωπικότητας του τελευταίου παραδοσιακού εκδότη. Ο Χρήστος Λαμπράκης δεν ήταν ένας κοινός άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος συνδεδεμένος με την ιστορία του τόπου και την ιστορία του τύπου και νομίζω ότι το βιβλίο αναδεικνύει τις πτυχές της πληθωρικής του προσωπικότητας.